Αφού έκανε και φέτος το ταξίδι του σε όλη τη χώρα για 49ο χρόνο, το φεστιβάλ της ΚΝΕ ανοίγει αύριο τις πύλες του και εδώ στην Αθήνα, σε μια τριήμερη γιορτή, σε ένα τριήμερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός. Το Σάββατο θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο κ. Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, και ο Γιάννης Πρωτούλης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Έχουμε τη χαρά, είναι εδώ μαζί μας ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κ. Κοτσαντής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μίλησα προηγουμένως για ένα πανθομολογούμενο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός. Τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Νομίζουμε ότι το φεστιβάλ φέτος, συμπληρώνοντας τα 49 χρόνια της ύπαρξής του, έχει ένα πρόγραμμα ανάλογο της μεγάλης ιστορίας του και ανανεώνει τους δεσμούς του με τη νεολαία και με όλες τις μορφές της τέχνης, αφού για άλλη μια χρονιά στο Πάρκο Τρίτσι, για τρεις μέρες, σε πάνω από 5 σκηνές, θα συναντηθούν περισσότεροι από 300 καλλιτέχνες σε συναυλίες, αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις, δικαστικές εκθέσεις, αθλητικές δραστηριότητες και βέβαια συζητήσεις πολιτικές στη Διεθνούπολη, με την παρουσία δεκάδων κομμουνιστικών και αντιπεριαλιστικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο, με κορύφωση βέβαια την πολιτική συγκέντρωση που, όπως είπατε και εσείς, θα διεξαχθεί το Σάββατο 8.30 ώρα. Θοδωρή, πέρασα χτες από το Τρίτσι. Μπορώ να πω και να επιβεβαιώσω ότι όλα ήδη είναι έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα να υποδεχτούν χιλιάδες λαό και νεολαίας στο μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός, που έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος, ότι μετατρέπεται σε μια μαχητική συγκέντρωση διεκδίκησης και αλληλεγγύης για τους πληγέντες, αφού από το χώρο συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης θα βρεθεί στο επίκεντρο η διεκδίκηση απέναντι σε ένα κράτος που είναι επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει και να βοηθήσει το λαό. Άκουσα πριν με μεγάλο ενδιαφέρον και την γυναίκα από τις Επιτροπές Αγώνα των Πλημμυροπαθών. Την κυρία Γούναρη, από τη Λάρισα, ναι. Ακριβώς, στην εκπομπή σου. Άρα θα είναι μια μαχητική συγκέντρωση διεκδίκησης και αλληλεγγύης για να δείξουμε ότι τώρα που συγκλίνουν τα φώτα της δημοσιότητας, αυτό που μένει, αυτό που λάμπει είναι η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων, που αν θες πολλές φορές θάβεται από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, πουθενά δεν είδαμε την αποστολή 300 και εργαζόμενων από τα σωματεία αυτή την Κυριακή, όπως και την προηγούμενη της Αττικής, που μετέβησαν στη Θεσσαλία και βοήθησαν εκεί που το κράτος δεν έχει πάει ακόμα, σε μια σειρά χωριά και πόλεις. Και πρέπει να πω, βλέποντας τις εικόνες από εκεί και τα βίντεο, ότι είναι πραγματικά συγκινητικός ο τρόπος, είναι σε πιάνει ένα δέος και μια συγκίνηση από τον τρόπο με τον οποίο καταρχάς οι άνθρωποι υποδέχονται εκεί τους εθελοντές, αλλά και τι σημαίνει αυτό που λέμε αλληλεγγύη στην πράξη. Ακριβώς, είναι όπως τα λέτε. Γιατί ο κόσμος αυτός που το κράτος τον άφησε να πνιγεί και συνέχεια τον άφησε αβοήθητο, που ενώ υπήρχαν οι μελέτες από το 2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προειδοποιούσαν για αυτά τα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα, επίσης δεν έκαναν τίποτα, και σήμερα είναι ξανά ο λαός που σώζει το λαό με το δικό του αγώνα, με τη δικιά του προσπάθεια που πρέπει να δυναμώσει. Και αν θέλεις και αύριο η απεργία, η πανεργατική απεργία, γιατί υπάρχει συμμετοχή ρεκόρ από ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φημώσει αυτόν τον αγώνα, θα έχει τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή και απόρρευση του νέου αντεργατικού νομοθετήματος της κυβέρνησης, αλλά και διεκδίκηση αλληλεγγύης, σύγχρονες υποδομές για πλήρη αποζημίωση όλων των πληγέντων. Θοδωρή, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσείς επιμένετε στην ΚΝΕ, στο ΚΚΕ, να μιλάτε πολιτικά, να κάνετε πολιτικές συζητήσεις, να κάνετε πολιτικές συγκεντρώσεις. Επιμένετε σε έναν πολιτισμό που περιλαμβάνει το Λεοντή, περιλαμβάνει τον Ξαρχάκο, περιλαμβάνει τον Μίκη Θοδωράκη, περιλαμβάνει τον Μάνο Χατζηδάκη. Μήπως την εποχή, έτσι για να το δέσω με αυτό που έλεγες προηγουμένως στην αυριανή απεργία, την εποχή που ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει, μα τι λέτε, η απεργία είναι καπιταλιστικό δώρο, ή την εποχή του κυρίου Κασελάκη
Όλο αυτό είναι λίγο παροχημένο, είναι λίγο παλιακό. Αν είναι παροχημένο το οχτάρο που διεκδίκησαν και κέρδισαν με αίμα και θυσίες οι εργαζόμενοι στο Σικάγο πριν από 137 χρόνια, αν είναι παροχημένο να έχουμε σήμερα ζωή και δουλειά με δικαιώματα, αν είναι παροχημένο την εποχή της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης, ο κόσμος να μην πνίγεται και να μην καίγεται την πρώτη βροχή ή στην πρώτη φωτιά αντίστοιχα, τότε παροχημένος είναι και ο πολιτισμός που γέννησε αυτός ο τόπος. Επειδή εμείς όμως πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα σύγχρονα, αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε και οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι τα πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής. Ξέρετε, έβλεπα με αφορμή τον κύριο Κασελάκη που είναι πρώτο θέμα παντού, λες και δεν υπάρχουν άλλα θέματα να συζητήσουμε, τον Τελιβερά που του πήγε τις πίτσες, ο οποίος δεν τον ήξερε. Και δεν τον ήξερε γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει ακατάπαστα πολλές ώρες την ημέρα και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Όχι για να έχει ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, για να μπορεί να παρακολουθήσει τα κοινά, την πολιτική ζωή του τόπου να διεκδικήσει, αλλά δεν έχει ελεύθερο χρόνο ούτε καν για να μπορέσει να παρακολουθήσει την τηλεόραση τις ειδήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ. Όχι μόνο ο πολιτισμός που πρεσβεύει το φεστιβάλ της Συνέχεια του Οδηγητή, όχι μόνο η διεκδίκηση και ο συλλογικός αγώνας για σύγχρονα δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ που δίνει διέξοδο σε αυτές τις αγωνίες, σε αυτά τα ερωτήματα των νέων ανθρώπων, γιατί δίνει απάντηση στο βασικό θέμα. Ποιος πρέπει και μπορεί να έχει τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας στα χέρια του, έτσι ώστε να έχουμε όλοι δικαίωμα στη δουλειά. Και τότε πραγματικά, στη δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, να έχουμε την εξουσία στα χέρια μας. Και τότε πραγματικά το δικαίωμα στην απεργία θα γίνει παροχημένο. Γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, όπως στο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε και συκοφαντεί ο κύριος Γεωργιάδης, όταν ο εργαζόμενος έχει την εξουσία, έχει το κράτος, έχει την ιδιοκτησία στα χέρια του, τότε πραγματικά αποφασίζει ο ίδιος, αποφασίζει ο λαός και για το ωράριο και για τα δικαιώματά του και δεν αφήνει κάποιους άλλους να παρασιτούν εις βάρος του. Αύριο λοιπόν ανοίγουν οι πύλες του 49ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Από το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι πόρτες, τριήμερο. Είπαμε για την κορύφωση των πολιτικών εκδηλώσεων με την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, το χαιρετισμό των δικό σου, το χαιρετισμό του Γιάννη του Πρωτούλη. Σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, θα είναι εκεί οι πάντες πάλι. Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη συνάντηση και καλλιτεχνική που μπορεί να συνενώνει πολλά διαφορετικά είδη τέχνης και πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες από τη μαθητική σκηνή που για παράδειγμα τη δεύτερη μέρα θα έχει αφιέρωμα στον αντιφασιστικό αγώνα τα 10 χρόνια τη δολοφονία του Παύλου Φίσα μέχρι το αφιέρωμα στο αντιδικτατορικό τραγούδι και πολλούς βέβαια αξιόλογους καλλιτέχνες και στις 5 σκηνές και τις 3 μέρες. Αύριο, πρώτη μέρα, διπλό ραντεβού. Το πρωί 10.30 στο Σύνταγμα στη Μεγάλη Απεργιακή Συγκέντρωση των Συνδικάτων και το απόγευμα στο Πάρκο Τρίπτη που θα δώσει και απεργιακό μήνυμα η πρώτη μέρα. Η γιορτή για τα 50 χρόνια του Βασίλη του Παπακοσταντίνου αύριο τι ώρα είναι στο φεστιβάλ? Είναι κατά τις 10-11? Εκεί ραντεβού λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί και τα 50 χρόνια του Βασίλη όπως τα γιορτάζουμε κάθε χρόνο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ όλες οι γενιές. Γιατί αυτό είναι το μαγικό του φεστιβάλ, ότι μπορεί να συνενώνει ανθρώπους όλων των γενιών που μοιράζονται ένα κοινό όραμα να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο και αυτό πρεσβεύει και το φεστιβάλ μας. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Θοδωρής Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Αύριο ανοίγουν οι πύλες στο Πάρκο Τρίτσι του 49ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.